Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον κύριο Παναγιώτη Παπαγεωργόπουλο, μέλος του Ειδικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Αθηνών, γιατί διοργανώνουν ένα μαραθώνιο την Κυριακή, θα μας τα πει ο κύριος Παπαγεωργόπουλος. Καλησπέρα κύριε Παπαγεωργόπουλε. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Βεβαίως σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Καταρχήν δεν είναι μαραθώνιος βέβαια, είναι 14 χιλιόμετρα. Εντάξει. Ναι. Έχει μεγαλύτερη απόσταση. Ναι, μεγαλύτερη, ναι. Ναι, είναι 14 χιλιόμετρα. Ένας αγώνας ο οποίος ουσιαστικά έχει συμβολικό χαρακτήρα, λοιπόν, έτσι, γιατί ναι, αυτό είναι που μετράει. Ναι, είναι με αφορμή τα 80 χρόνια, την επέτειο των 80 χρόνων από την εκτέλεση του 200 στην Κεσαριανή. Ξεκινάει από το μπλοκ 15, όπως λέγεται, στο στρατόπεδο μέσα. Στο Χαϊδάρι, Χαϊδάριου. Ναι, ναι, από εκεί που πήραν τους μελοθάνατους για να οδηγηθούν στον τόπο της εκτέλεσης, που είναι το σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Μετά από μια πορεία, δηλαδή ακολουθούμε όσο γίνεται πιστά τη διαδρομή. Ναι, ναι, πιστά τη διαδρομή, γι' αυτό και περνάμε και από σημεία που τώρα δεν περνάμε τα αυτοκίνητα, δηλαδή τρέχουμε μέσα στο ιστορικό κέντρο, εκεί που είναι η αρχαιολογική χώρη, δηλαδή από το Θησίο, ξεκινώντας από κάτω, από χαμηλά, από το πεζόδρομο της Ερμού, ανεβαίνουμε και κάνουμε εκεί δεξιά στο Θησίο, στο σταθμό του τρένου, φτάνουμε μέχρι την Ακρόπολη και πέφτουμε κάτω Διονυσία αεροπαγή του. Ναι. Οπότε πάμε κάτω από το Ζάπιο και βγαίνουμε πια επάνω. Δηλαδή περίπου αυτή είναι η διαδρομή που είχαν ακολουθήσει τότε τα καμιόνια, όταν οδήγησαν τους μελοθάνατους στο σκοπευτήριο. Ναι, και έχει λοιπόν ένα συμβολικό χαρακτήρα αυτός ο αγώνας. Βέβαια είναι και αγώνας δρόμου ταυτόχρονα, δεν είναι δηλαδή μία απλή παρεμπιπατική διαδρομή. Ναι. Έχει ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένα, που θέλουμε να καθιερωθεί, ας πούμε, και σαν ένας τρόπος να τιμούμε τη μνήμη των 200 της Κεσαριανής και τους αγώνες εργατικής τάξης, μιας και είναι και κοντά στην Πρωτομαγιά. Σωστά. Ποια άλλα εργατικά κέντρα συμμετέχουν? Είναι το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας, ναι, που είναι το μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της χώρας, και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Μάλιστα. Ναι, δηλαδή είναι συνδιοργάνωση με τα δύο εργατικά κέντρα. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία στηρίχθηκε σε μια χάραξη μιας αντίστοιχης διαδρομής, ναι, που είχε γίνει την περίοδο 16-19, ναι, με αφορμή την απελευθέρωση της Αθήνας τότε. Ναι. Μας βοήθησε ο ΣΕΓΑΣ αρκετά και πάνω σε αυτή τη διαδρομή πατήσαμε για να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε τον αγώνα που θα διεξαχθεί την Κυριακή. Και σκοπεύεται αυτό να γίνει ένας θεσμός? Αυτό θα επιδιώξουμε, ναι, αν όλα πάνε καλά και είναι επιτυχημένος ο αγώνας την Κυριακή, να γίνει ένας θεσμός. Έχετε μια εικόνα, κύριε Ρούμπλε, για τις συμμετοχές και τα λοιπά? Είναι 553 έχουν δηλώσει, είχαν δηλώσει μέχρι την Τετάρτη. Μάλιστα. Τετάρτη μεσημέρι, ναι. Ναι. Και είναι, δεν είναι λίγοι. Δεν είναι λίγοι, όχι, δεν είναι λίγοι. Είναι αθλητές, αλλά είναι και απλοί εργαζόμενοι που αθλούνται και θέλουν να πάρουν μέρος για να τιμήσουν την εργατική Πρωτομαγιά και βεβαίως και τους 200 εκτελεστέντες. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο μετράει σε αυτόν τον, σε αυτόν τον αγώνα δρόμου, έτσι, είναι η συμμετοχή, δεν είναι το αγωνιστικό κομμάτι. Είναι η συμμετοχή και ο τερματισμός, βέβαια. Δεν είναι ο χρόνος. Ακριβώς. Αλλά οπωσδήποτε για κάθε έναν συμμετέχοντα, το να καταφέρει να τερματίσει, έχει, δηλαδή είναι ένας αγώνας απαιτητικός. Το να καταφέρει όμως να τερματίσει είναι σημαντικό και οπωσδήποτε για κάθε έναν αθλούμενο ή ασκούμενο ή συμμετέχοντα, όπως θα τον πούμε, γιατί δεν είναι όλοι αθλητές συστηματικά, είναι και μια πρόκληση, ας το πούμε. Δεν είναι απλά μια πεζοπορία, έτσι. Σωστά, σωστά. Ναι, νομίζουμε ότι θα είναι πετυχημένος αγώνας και μπορεί να αποτελέσει αφορμή για να γίνει και ευρύτερα γνωστό το γεγονός το οποίο τιμάμε, ιδιαίτερα σε νεότερους εργαζόμενους. Ναι. Εντάξει, γιατί λίγο πολύ σε παλιότερους εργαζόμενους είναι κάπως πιο γνωστά τα γεγονότα, ναι, της ιστορίας και για την Πρωτομαγιά και για τους 200 εργανείς. Αλλά νεότερες γενιές εργαζομένων μπορούν και μέσω αυτού του τρόπου, μιας και οι αγώνες, όπως γνωρίζετε καλά, οι αγώνες αυτοί, αγώνες δρόμου έτσι στην πόλη, αλλά και ορισμένοι εκτός πόλης, σε βουνά και τα λοιπά, έχουν αποκτήσει ένα ευρύ κοινό. Αλήθεια. Που είναι καλό αυτό, βέβαια. Ναι, καλό, έτσι, είναι πολύ καλό. Και να ασκείται ο κόσμος και να έρχεται σε επαφή με τη φύση και να προπονείται και ταυτόχρονα να τιμά και ιστορικές επαιτίους σημαντικές για την εργατική τάξη, τις διεκδικήσεις μας κλπ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για να μπορώ. Α, πείτε μου την ώρα πείτε μου να πούμε. Ναι, ξεκινάμε 8 η ώρα από, μέσα από το στρατόπεδο. Και τερματίζουμε, ο τελευταίος αθλητής θα τερματίσει 10.30. 11 η ώρα θα είναι οι απονομές για τους τρεις πρώτους άντρες και τις τρεις πρώτες γυναίκες. Ωραία. Βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι η συμμετοχή τώρα πλέον δεν μπορεί να δηλώσει κάποιος. Πρέπει να έχει δηλώσει τη συμμετοχή του στην πλατφόρμα που υπήρχε και να πάρει το νούμερό του αύριο. Σωστά. Αλλά οπωσδήποτε, αν κάποιος θέλει, μπορεί να παρευρεθεί, να δει τον αγώνα, να είναι στον τερματισμό, να χειροκροτήσει τους συμμετέχοντες. Εντάξει. Ναι, μπορεί να γίνει μια φυσική παρουσία, αν είναι δυνατόν. Και να γίνει μέρος αυτής της προσπάθειας. Είναι που το μήνυμα, δεν είναι μόνο αγώνα. Να στείλουμε το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε με το συγκεκριμένο αγώνα δρόμου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλο. Να είστε καλά. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.